then how do things emerge? Η έκθεση με δρόμο ένα λόκου όλους, μόνος, μοναχικός ή μοναδικός τόπος, που πραγματοποιείται με τη χορηγία του Aronas Real Estate, είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Raymond Roussel, που γράφτηκε το 1914, στο οποίο ένας επιστήμονας εξοπλίζει τα πολυτελή εργαστήριά του σε μία βίλα κοντά στο Παρίσι. Σε κάθε δωμάτιο εκθέτει μία από τις ιδιοφυείς εφευρέσεις του εγκυκλοπαιδικού του πνεύματος. The balance of the void is disturbed. The fact that it's not just nothing. Η έκθεση εστιάζει στην επαναξιολόγηση της σχέσης της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, κατασκευάζοντας ένα πολύπτυχο χώρο με 36 δωμάτια που συνδιαλέγονται με ένα μη γραμμικό τρόπο αρχιτεκτονικές δομές, οικαστικά περιβάλλοντα, δρόμενα, μηχανισμοί, θεατές και performer. Οι χώροι του Locus Solus παραλληλίζονται και αναπαριστούν τους χώρους και τα εκθέματα ενός μουσείου εφευρέσεων, ένα cabinet of curiosities. Η σκηνοθετική επιμέλεια της Οζήτας Γκουντούνα βασίζεται σε αυτή τη δομή για να αποτυπώσει τις διασταυρώσεις των περιστατικών, των οικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική εγκατάσταση του Locus Solus υποδηλώνει ένα διφορούμενο τόπο, μοναδικό και μοναχικό συγχρόνως. Ένα λαφυρινθώδη τόπο από τον οποίο δεν βρίσκει κανείς διέξοδο. Τα δρόμενα της έκθεσης εναλλάσσονται καθημερινά και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διεθνών ομάδων, όπως η International Institute of Important Items, η γαλλική ομάδα Compost, η μουσικός Δήμητρα Λαζαρίδου Χατζηγόγα, η σκηνογράφος Χριστίνα Πένα σε συνεργασία με την performer Χουλιέτα Κίλγεμαν και οι χορηγητές Ευαγγελία Ράντου, Χρήστος Παπαδόπουλος και 50 performer σε χορογραφία της Αλεξάνδρας Βάιστεραλ. Ο Roussel εξέτασε τα όρια και τις δυνατότητες της γλώσσας και της αναπαράστασης μέσω της οφθαλμαπάτης και του λαβυρίνθου. Η αφηγηματική τεχνική του έργου του, κατά την οποία μία αφήγηση εμπεριέχει μία άλλη ως διακριτό τμήμα της, δίνει τη δυνατότητα στη διερεύνηση της αναπαράστασης, της αρχιτεκτονικής, των ηχοτοπιών και της γλώσσας. Το έργο του Roussel εστιάζει στη σχέση επιστήμης και τέχνης, καθώς και στη σύμπραξη των τεχνών και επηρέασε συγγραφείς όπως ο Marcel Duchamp, ο Μισελ Φουκό, ο Ζαν Κοκτό, τον Γκρούπου Λίπο και συγγραφέων του νέου μυθιστορήματος, Νουβό Ρωμά. Πρόθεση της έκθεσης είναι η επαναπροσέγγιση του Locus Solus σύμφωνα με τον αντίκτυπο που είχε σε αυτά τα κινήματα και στη σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική. Η σκηνοθετική επιμέλεια εστίασε στην ερμηνεία του Φουκό για το έργο του Roussel στο βιβλίο «Ο θάνατος και ο λαβύρινθος» και η αρχιτεκτονική μελέτη βασίστηκε σε αυτή τη συλλογιστική. Ο λαβύρινθος αποτελείται από 36 σκηνές, τις οποίες ο θεατής γίνεται και δράστης και performer. Δεν υπάρχει δηλαδή διαχωρισμός θεατή και ηθοποιού. Στον περίπατο στο λαβύρινθο με τις αυλαίες, ο θεατής ανακαλύπτει τα διάφορα εκθέματα που τυχαίνει να είναι ζωντανά ή στατικά. Κλείνεται στη σύμβαση της αυλαίας και των τεσσάρων τείχων και παράλληλα δραπετεύει. Εξωτερικά όμως από αυτό το συμμετρικό λαβύρινθο που βασίζεται στην πρώτη τυπολογία της βίλας από τον Ανδρέα Παλάντιο και στην πυθαγόρια εκδοχή του αριθμού 6, βρίσκεται ο κήπος. Ο περίπατος των θεατών στο Locus Solus έχει ως επίκεντρο το λαβύρινθο και τις διαδραστικές σχέσεις που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του δομημένου περιβάλλοντος στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη.